εικόνες που όλοι είδαμε και στο διαδίκτυο και όλα τα βίντεο που κυκλοφόρησαν δεν τιμούν κανέναν και μας έχουν εξοργήσει. Δεν είναι δουλειά μας ούτε να τραυματιζόμαστε ούτε να γεμίζουμε τα κρεβάτια των νοσοκομείων. Οι εικόνες καταγράφηκαν χθες έξω από συμβολογραφικό γραφείο της Θεσσαλονίκης, όπου διενεργούνταν πληστηριασμοί. Οι δημιουργίες της Ελλάδας είχαν αναπτυχθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μέλη του συντονιστικού συλλογικοτήτων ενάντια στους πληστηριασμούς προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό. Ένταση, συμπλοκές σώμα με σώμα και ελεκτικοί προπυλακισμοί. Μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το αστυνομικό μέγαρο. 6 συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Έχουν κακώσεις, άλλοι έχουν έντονες ζαλάδες, διότι όπως είδατε χθες ένας αστυνομικός έπεσε στο έδαφος και τον γρονθοκοπούσαν και τον ποδοπατούσαν οι διαμαρτυρόμενοι. Άλλοι έχουν χτυπήματα στα χέρια, άλλοι, ενώ όλοι οι αστυνομικοί και των δύο δημιουργιών που ήταν εκεί πέρα, οι δεύτεροι που ήρθαν αργότερα, έχουν εκδορές και μόλοπες. Είμαστε εργαζόμενοι και όχι αναλώσιμη αριθμία, έγραφε το ένα από τα δύο πανό των αστυνομικών. Η αστυνομία δεν πρέπει να έχει το ρόλο του σάκου του μπόξ ανάμεσα στους πολίτες και την κυβέρνηση. Αν ο αξιωματικός που ήταν εκείνη τη στιγμή εκεί έδινε ξεκάθαρη εικόνα και ξεκάθαρες εντολές στο προσωπικό, θα έχει αποφευθεί. Το κέντρο επιχειρήσεων μπορεί να μην έχει εικόνα, διότι δεν υπάρχει εικόνα, αλλά οι αξιωματικοί που ήταν παρόν εκεί είχαν ξεκάθαρη εικόνα και έβλεπαν τους συναδέλφους οι οποίοι τους χτυπούσαν, τους αφαιρούσαν τον εξοπλισμό τους και συνέχιζαν να έχουν την ίδια αμυντική στάση. Δεν υπάρχουν περιθώρια δικαιολογιών για τις τάσεις της ηγεσίας. Οι επικεφαλείς, ενώ έπρεπε να πρωτοστατούν στα μέτρα τάξης και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των διαταγών τους, ήταν οσοι παρόντες, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και προσθέτουν οι αστυνομικοί. Η άτυπη ασυλία των Μπαχαλάκηδων είναι ύποπτη και γύρει ερωτηματικά από πού πηγάζει. Γιατί τόσα χρόνια αυτοί οι κύριοι που έχουν κάνει επάγγελμα τα επεισόδια δεν συλλαμβάνονται για να δώσουν εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Το λόγο θα έχει δικαιοσύνη. Όχι μόνο για το αν έδρασαν σωστά οι αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και κατά των συγκεκριμένων ατόμων οι οποίοι φαίνονται ξεκάθαρα τα πρόσωπά τους στα βίντεο και οι οποίοι δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλούν τέτοια επεισόδια εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στην προσφυγή της στη δικαιοσύνη θα αξιοποιήσει και το οπτικό-ακουστικό υλικό που έχει στη διάθεσή της.